Ο καλύτερος μεζές για το ούζο είναι η καλή παρέα. Καλώς ήρθατε στο αποστακτήριό μας, στο Βλωμάρι της Λέσβου. Βρισκόμαστε στον κόσμο του ούζου, της ποτοποιίας Πλωμαρίου, Ισίδωρος Σαρβανίτης. Η ιστορία της ποτοποιίας ξεκινάει πριν από 130 χρόνια, εδώ στο Βλωμάρι της Λέσβου, όπου ο Ισίδωρος Σαρβανίτης ξεκίνησε αυτή την ωραία μυστική συνταγή που εμφιαλώνουμε κάθε μέρα στα μπουκάλια μας. Αυτή η ιστορία συνεχίζει εδώ και 130 χρόνια, σταθερά εδώ στο πλωμάρι της Λέσβου και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ακόμα και σήμερα παραμένουμε μία οικογενειακή επιχείρηση η οποία στηρίζει πάρα πολύ και την τοπική κοινωνία αλλά και η ίδια η τοπική κοινωνία, οι άνθρωποι μας όλοι είναι εδώ, γέννημα θρέμα του πλωμαρίου οι οποίοι αγαπούν πάρα πολύ το προϊόν και το φροντίζουν το ούζο σαν ένα δικό τους παιδί. Η εταιρεία μας είναι οικογενειακή επιχείρηση. Ανήκει εδώ και 20 χρόνια στην οικογένεια Καλογιάννη. Ο Σιδερής ο Αρβανίτης, ο εγγονός ουσιαστικά του ιδρυτή, είναι και αυτός μέρος της εταιρείας μας, αλλά είναι μέσα στο διοικητικό μας συμβούλιο. Η παραγωγική διαδικασία του ούζου ξεκινάει από την απόσταξη, όπου στο ούζο πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου έχουμε διπλή απόσταξη. Το ούζο μας περνάει δύο φορές μέσα από τους άνδικες για να μας δώσει το απόσταγμα που θα γίνει ουσιαστικά το ούζο μας. Μέσα στον άνδικα κάνουμε την απόσταξη για να πάρουμε τα αρωματικά χαρακτηριστικά από τα διάφορα βότανα και σπόρια που χρησιμοποιούμε στη συνταγή μας, να πάρουμε τον αρωματικό χαρακτήρα αυτών των πρώτων υλών με βασικό τον γλυκάνισο λισβορίου, ο οποίος θεωρείται ο καλύτερος στον κόσμο και όπου ο γλυκάνισος είναι αυτός που μας δίνει το χαρακτηριστικό άρωμα στο ούζο, αυτό το άρωμα του ούζου που λέμε και τη γαλάκτωση αυτή που βλέπουμε στο ποτήρι όταν προσθέτουμε το νερό. Η απόσταξη πρέπει να είναι μια αργή διαδικασία. Σε εμάς η κάθε απόσταξη κρατάει 9 ώρες, άρα για να έχουμε το τελικό μας απόσταγμα πρέπει να κάνουμε 9 και 9 ώρες απόσταξη. Μπορούμε και συνδυάζουμε ουσιαστικά μία παραδοσιακή τεχνική αυτή της απόσταξης με μία υπερσύγχρονη πλέον μετά διαχείριση του προϊόντος στην εμφιάλωση και στην αποθήκευση ώστε να μπορούμε να έχουμε μία άριστη ποιότητα για το προϊόν μας. Το ούζο πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου έχει λάβει πάρα πολλές βραβεύσεις διαχρονικά. Έχουμε βραβεία και εδώ στο χώρο του κόσμου του ούζου που μπορεί να δει ο επισκέπτης ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα και συνεχίζουμε να λαμβάνουμε κάθε χρόνο πολλά βραβεία από διεθνείς οργανισμούς. Βραβευόμαστε κάθε χρόνο με χρυσό βραβείο και διπλό χρυσό από τον Διεθνή Οργανισμό Αποσταγμάτων, το World Spirits Award, ο οποίος είναι ένας πολύ διακεκριμένος διαγωνισμός. Έχουμε βραβευτεί ως Top Branded Export επιχείρηση με βραβείο για την εξαγωγική μας δραστηριότητα η οποία είναι σε πάνω από 45 χώρες και πραγματικά πάνω από το 60% της παραγωγής μας εξάγεται και έχουμε κάνει γνωστό το πλωμάρι σε όλο τον κόσμο.
Και εδώ ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει και ουσιαστικά την παραγωγική διαδικασία από τα παλαιότερα χρόνια, αλλά και σήμερα πώς γίνεται, να ξεναγηθεί, να μάθει πολλές λεπτομέρειες της συνταγής μας, των πρώτων υλών που μας δίνουν αυτό το υπέροχο ούζο, και να μάθει λεπτομέρειες και για τη διαδικασία της απόσταξης, την διαδικασία της εμφιάλωσης και την όλη διαχείριση του προϊόντος μας. Οι ξεναγήσεις έχουν ξεκινήσει αυτήν την περίοδο με όλα φυσικά τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για να μπορούν να υπάρχει ασφάλεια και στους επισκέπτες μας, αλλά και στο προσωπικό, στους ανθρώπους μας. Έχουμε ξεκινήσει τώρα, γιατί τώρα ουσιαστικά έχει δοθεί η άδεια από την πολιτεία να μπορούμε να ανοίξουμε ως επισκέψιμοι. Φέτος παίρνει μέρος και στη μεγάλη εθνικής εμβέλειας δράση που γίνεται φέτος, τη δράση 21, που αφορά τους εορτασμούς για την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.